Σήμερα διανύουμε την τρίτη μέρα της πυρκαγιάς στην περιοχή του Χαντρά. Ευτυχώς τα πράγματα είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Παραμένουν όμως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή για να μπορούμε να υποπτεύσουμε το χώρο, να μην υπάρχει δηλαδή θέμα αναζωπήρωσης. Δεν υπάρχει βέβαια κανένας φόβος ή κανένα δείγμα ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Θα παραμείνουν και σήμερα το βράδυ Σάββατο πυροσβεστικές δυνάμεις. Γίνεται συνέχεια έλεγχος. Με αφορμή την πυρκαγιά ήρθε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλακετάκης, στην περιοχή και τον ενημέρωσε σχετικά με την υπόθεση για τα δεδομένα περίπου πόσα στρέμματα ζημιά είχαμε, αν απειλήθηκε ο οικισμός, αν είχαμε διάφορα προβλήματα, πόσες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Και είπαμε το περιέγραψε και το ιστορικό της πυρκαγιάς. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα, παρόλο που ο αέρας σήμερα με το δελτίο καιρού λέει ότι θα κοπάσει το βράδυ. Αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες, οπότε θα αποσυρθούν και σιγά σιγά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, μας βοήθησε πολλοίς κόσμος και οι πολίτες οι οποίοι μας άκουσαν σε κάθε περίπτωση και μας βοήθησαν, ακολούθησαν τις οδηγίες. Είχαμε πάρει τη συμπαράσταση από το τουρίτο ΚΕΠ, ο διοικητής με τις δυνάμεις του εκεί, τα υδροφόρα οχήματα. Ήταν ο Δήμος Σιτίας με τα λεωφορεία τα οποία έφερε σε περίπτωση που χρειαζόταν η εκένωση των οικισμών Χαντρά ή Αρμένων, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, και το οργάνωσε. Η διοικητική μέρημνα, δηλαδή η τροφοδοσία των ατόμων που βρίσκεται στην περιοχή και με πάρα πολλά υδροφόρα οχήματα και το προσωπικό βέβαια της πολιτικής προστασίας του Δήμου που έμειναν δίπλα μας στη διαδικασία της κατάσβεσης, οι εθελοντές από τη ΣΕΔΕΑΚ που βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε περίπτωση, όπως και οι εθελοντές από την ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου. Εγώ ως στιακός πυροσβέστης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πυροσβέστες που ήρθαν και από την υπόλοιπη Κρήτη, γιατί ήρθαν και από το Καστέλι Κισάμου, από τις Μύρες, από τον Πύργο, από τη Βιάνο, από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο. Ενδεχομένως ξεχάσω πολλούς, αλλά είδα ότι δούλεψαν πάρα πολύ και η δουλειά τους αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μια δύσκολη φωτιά να πάρει ένα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάποιες καταστροφές, όχι σε ζώα, σε κυψέλες, καταστρέφηκαν αρκετές κυψέλες από ό,τι έχουμε μετρήσει, αλλά δεν τα έχουμε αξιολογήσει ακόμα, δεν έχουμε προλάβει. Έχουν καεί αρκετά στρέμματα με ελαιώνες. Πολύ μεγάλο δίκτυο ίδρυυσης έχει καταστραφεί. Εάν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε πρόβλημα σε κάποια από τα φωτοβολταϊκά και κεραία μετάδοσης ραδιοφώνου. Αυτά ξέρω μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην υπάρχουν άλλες ζημίες. Κάηκαν όμως και έδαση και έκταση, δηλαδή κάποιες εκτάσεις με πουρναριές, πουρνάρι που ήταν σε ανάπτυξη και τα υπόλοιπα ήταν χορτινλιβαδική έκταση. Εμείς είχαμε δώσει μια αρχική εκτίμηση περίπου στις 10.000 στρέμματα, χωρίς να έχουμε κάνει τις τελικές μετρήσεις. Επιβεβαιώνουμε ότι έχουν καεί πάνω από 5.500, αλλά θα ξέρουμε από Δευτέρα ακριβώς την έκταση. Και περιμένουμε βέβαια και τις πληροφορίες από τη δασική υπηρεσία, που ήρθε κλιμάκιο δικό της και έκανε και αυτή κάποιους ελέγχους για να αξιολογήσει και αυτό το περιστατικό. Να σημειώσω βέβαια ότι είχαμε και εναέριες δυνάμεις, ήρθε το ελικόπτερο, δυσκολεύτηκε όμως πάρα πολύ με τον αέρα. Οι ρηπές δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στις ρήψεις. Έκανε και το εναέριο ό,τι δουλειά μπορούσε να κάνει. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας σε κάθε περίπτωση. Κανένας έτσι ένα μικρό εκεί πέρα που είναι ο ίσχυος εδώ μπροστά μας. Από εκεί μπήκε και τράβηξε έτσι απάνω, πήγε κάτω και απάνω. Προς τα ανεμογεννήματα. Δηλαδή απάνω έφυγε και πήγε. Από εκεί την βάλανε, έχει ένα πηγαδάκι πέρα και λέγεται Καπαστός. Καπαστούς λέγεται εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα. Έπιασε από εκεί, έτσι όλο αυτό κάηκε. Ο Άγιος Κωνσταντίνος απέναντι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και τράβηξε από εκεί πάνω και πήγε από κάτω. Ναι. Είναι ο άσπρος εγκρεμός πήγε και τράβηξε μετά από εκεί πίσω. Ήθελα από κοντά να δω το μέγεθος της μεγάλης καταστροφής που έπληξε την περιοχή των Χανδρά και των Αρμένων. Υπήρξε μια μεγάλη και τεράστια κινητοποίηση σε επίπεδο Κρήτης. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την πυροσβεστική υπηρεσία, όλα τα παιδιά και τα πεζοπόρα τμήματα
αλλά και με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, τους εθελοντές, τους κατοίκους, τους φορείς της περιοχής. Η βοήθειά τους και η παρουσία τους υπήρξε συγκινητική. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή είμαστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Δύο είναι οι τρόποι που μπορεί να βοηθηθεί η περιοχή. Πρώτον είναι το πρόγραμμα ΨΕΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη οι καταγραφές θα αρχίσουν από τον ΕΛΓΑ, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΨΕΑ, κατόπιν θα αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να τρέξουν σε επίπεδο αποζημιώσεων ιδιωτών. Και επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξεταστεί η δυνατότητα αποζημιώσεων των δικτύων. Άρα χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται γρήγορη καταγραφή από πλευράς τόσο του ΕΛΓΑ όσο και από τους γεωπόνους του Δήμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε το μέγεθος της ζημιάς και βεβαίως να γίνουν και απαραίτητες επαφές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορες αποζημιώσεις στους κατοίκους της περιοχής. Εγώ για μια ακόμη φορά θέλω πραγματικά να συγχαρώ την πυροσβεστική υπηρεσία. Αποδεικνύεται ότι διαθέτει τα στελέχη ικανά, τα καταρτισμένα, τα αξιόλογα, τα εκπαιδευμένα, που πολλές φορές με θυσίες της ίδιας τους της ζωής δίνουν καθημερινό αγώνα για την προσπασία και την προάσπιση και της περιουσίας αλλά και των πολιτών ευρύτερα. Πράγματι επισκέφθησε εδώ πέρα την περιοχή που ήταν η φωτιά ο Υπουργός, ενημερώθηκε για το μέγεθος της ζημιάς, πως και θα βοηθήσει αυτός, και ο Δήμος, μια συνεννόηση με το Δήμο, θα γίνει μια επίσκεψη στο Υπουργείο, να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσει το Υπουργείο προς τις ζημίες στα αρδευτικά δίκτυα του Δήμου, τα δημοτικά. Από εκεί και πέρα η διαδικασία για τις ζημίες των παραγωγών, ο Δήμος έκανε χθες αναγγελία στα ΨΕΑ, στον ΕΛΓΑ, και από την Δευτέρα θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να κάνουν αιτήσεις και να συγκεντρώσουμε όλες τις αιτήσεις και να προχωρήσουμε την αποζημίωση στα ΨΕΑ. Οι καλλιέργειες από ότι μια εκτίμηση έτσι που γίνεται είναι γύρω στα δύο, η πρώτη εκτίμηση λένε για 2 με 2.500 στρέμματα ελιές. Γύρω στις 10.000 στρέμματα είναι χορτολιβαδικά και δασικά. Και είπαμε ότι η γεωργική γη που έχει καεί είναι περίπου στα 2 με 2.500 στρέμματα. Αλλά το θέμα είναι ότι στα χορτολιβαδικά περνούσαν όλα τα δίχτυα άρδευσης και είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Δευτέρα ο Δήμος για τα δίχτυα άρδευσης, τη σύνδρευση στα δίχτυα θα έχουμε καταγράψει σήμερα. Τη Δευτέρα θα κάνουμε και καταγραφή των δικτύων άρδευσης και να δούμε πόσο μεγάλη είναι η ζημιά και να προχωρήσουμε μετά να ζητήσουμε από το Υπουργείο να μας δώσει χρηματοδοτήσει να τα αντικαταστήσουμε. Διότι όπως ξέρετε, από έσοδα του Δήμου δεν μπορούν να αντικατασταθούν αυτά. Δυστυχώς αυτή η φωτιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι καιρικές συνθήκες ήταν αυτές που δεν μας βοήθησε καθόλου. Εδώ αυτό που έχω να πω είναι να ευχαριστήσω τα παιδιά όλα, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα παιδιά της πυροσβεστικής που δουλέψαν υπεράνθρωπα, τους χωριανούς, τους ιδιώτες που ήρθαν με ψυχαστικά και όλο τον κόσμο. Επίσης αυτούς προσφέρανε δωρεάν από μαγαζιά, κουρασάν, νερά, τα προσφέρανε δωρεάν όλοι. Επίσης έχει και σπίτια τα οποία δεν θέλω να καταλαβαίνω, τα οποία ταΐσανε τους πυροσβέστες, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Δεν υπήρχαν και χειρότερα, μόνο πουλήθηκαν στο χωριό. Αυτή είναι η μεγάλη καταστροφή, τα δίχτυα, δυστυχώς. Και έχουν μείνει κήποι απότιστοι και κουβαλούν οι άνθρωποι με βιτία. Ούτε μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει, δηλαδή πότε, πώς θα τα κάνουμε, δεν το ξέρω καθόλου. Τώρα η περιφέρεια, και τώρα αυτή τη στιγμή πήρε ο κύριος Μανώλης, ο Κλώδας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρονται από την περιφέρεια, θα μας βοηθήσουν, είπανε. Θα αποζημιωθούν και οι άνθρωποι στις ελιές που έχουν καεί.